Ευχαριστούμε τα μέσα μαζικής επικοινωνίας της Πρέβεζας που και φέτος είναι χορηγή επικοινωνίας του 33ου Διεθνούς Χοροδιακού Φεστιβάλ Πρέβεζας. Το 33ο Διεθνές Χοροδιακό Φεστιβάλ Πρέβεζας ξεκινάει και φέτος με την έναρξη που θα γίνει αύριο στις 9 το βράδυ στο Κυπροθέατρο. Ένα φεστιβάλ που για μας είναι ένα ορόσημο, γιατί μετά από 5 χρόνια όπου είχαμε μειωμένη συμμετοχή, φέτος για πρώτη φορά έχουμε μια αυξημένη συμμετοχή χοροδιών από όλο τον κόσμο. Φέτος έχουμε 20 χοροδίες από 10 χώρες. Και για να αναφέρω, είναι από τις χώρες Τσεχία, Ρουμανία, Ουκρανία, Φιλανδία, Πολωνία, Σερβία, Ιταλία, Δανία, Ελλάδα και Κύπρο. Το χοροδιακό φεστιβάλ που αυτές τις 4 μέρες θα αναπτυχθεί σε χώρους όπως το πνευματικό κέντρο της Μητρόπολης, της Ιεράς Μητρόπολης, Νικοπόλεως και Πρεβέζης, τον Ιερό Ναό του Αγίου Χαραλάμπους που για πρώτη φορά φέτος θα γίνει συναυλία θρησκευτικής μουσικής, το Κυπροθέατρο που θα γίνει η τελετή έναρξης και λήξης και οι ανοιχτές εκδηλώσεις που θα γίνουν μέσα στο νηστό της πόλης, στο Λιμενικό Ταμείο και στο Ναυτικό Μουσείο, τα παλαιά σφαγεία για τους παλιούς Πρεβεζάνους όπως τα θυμούνται. Φέτος, θέλοντας σαν χοροδία να δώσουμε την ευκαιρία και σε άλλους φορείς πολιτιστικούς της πόλης μας να συμμετέχουν και να βοηθήσουν το φεστιβάλ και να δείξουν τη δουλειά τους, κάνουμε μια συνεργασία με το μουσικό γυμνάσιο της Πρέβεζας, όπου τα κρουστά, ένα σύνολο κρουστών του μουσικού γυμνασίου, θα δώσει το ρυθμό του φεστιβάλ στην παρέλαση και στην τελετή έναρξης, όπως την παρέλαση θα, με ένα δικό του τρόπο θα αναγγέλει την έναρξη του φεστιβάλ και πριν την τελετή έναρξης θα παρουσιάσει τη δουλειά του. Στην τελετή έναρξης έχουμε μια πολύ καλή εκδήλωση για το χώρο της Πρέβεζας αλλά και για το χώρο της Ηπείρου και γενικά της Ελλάδος, ότι η χοροδία Αρμονία Πρέβεζας συμπράττοντας με τη χοροδία του Λυκείου Ελληνίδων Ιωαννίνων και τη Δημοτική Χοροδία του Δήμου Ιωαννιτών μαζί με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Ιωαννιτών θα παρουσιάσουν το Gloria του Vivaldi, όλο το έργο του Gloria του Vivaldi, στην Πρέβεζα για πρώτη φορά. Πιστεύουμε είναι μια αναβάθμιση στο θεσμό του φεστιβάλ, αλλά και μια αναβάθμιση σε αυτό που θέλουμε να παρέχουμε προς την κοινωνία μας και προς το κοινό της Πρέβεζας. Άλλη μια για μας μεγάλη εκδήλωση κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, εκτός από το διαγωνισμό που θα γίνει στον χώρο του Πνευματικού Κέντρου της Μητρόπολης, Ιεράς Μητρόπολης, Νικοπόλεως και Πρεβέζης, είναι το Σάββατο, το βράδυ, πάλι στο Κυπροθέατρο, όπου η νεανική χοροδία της Αρμονίας σε μια δουλειά που έχει κάνει η μαέστρος μας, η Ανέλια Στεφάνωμα, θα παρουσιάσει musical, γνωστή αν musical, η musical είναι νεανική, γνωστή musical από όλο τον κόσμο και η παιδική θα παρουσιάσει το έργο μια φορά και έναν καιρό στους Παξούς, ένα έργο που έχει γράψει η καθηγήτρια του Μουσικού Πανεπιστημίου Ιωνίων Ίσων, Δήμητρα Τρυπάνη, όπου θα παρευρεθεί και η μουσουργός, αλλά θα παρευρεθούν και οι καθηγητές του Μουσικού Πανεπιστημίου Ιωνίων Ίσων. Παράλληλα με όλες αυτές τις εκδηλώσεις, έχουμε για πρώτη φορά τη συνάντηση, προκειμένου να δημιουργηθεί δίκτυο χοροδιών, χοροδιακό φεστιβάλ ανάμεσα στα χοροδιακά φεστιβάλ Πρέβεζας, Καρπενησίου, ποιο άλλο όνομα είναι? Καρδίτσα Ναυπλίου και Θεσσαλονίκης. Και άλλο μια επιπλέον συνάντηση που θα γίνει κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ είναι η συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus Plus, ανάμεσα όπου θα παρευρεθούν 8 άτομα από τις χώρες Ιταλία, Πολωνία, Τουρκία και Ελλάδα,
για να παρακολουθήσουν την οργάνωση και την εξέλιξη του δικού μας φεστιβάλ. Όπως βλέπετε, κάθε χρόνο παρουσιάζουμε κάτι ξεχωριστό, προσπαθούμε να παρουσιάσουμε κάτι ξεχωριστό και κάτι που να επιπλέουν στο κοινό της πόλης μας και γενικότερα στο κοινό της περιοχής, γιατί θέλουμε και πιστεύουμε ότι το φεστιβάλ είναι ένας ζωντανός οργανισμός ο οποίος πρέπει κάθε φορά και κάθε χρόνο να αλλάζει και κάθε φορά να βάζει περισσότερα πράγματα. Φέτος, παρόλες τις αντίξωες οικονομικές συνθήκες, παρόλη την οικονομική κρίση που μαστίζει όλους μας και το ξέρουμε όλοι μας, παρόλο τις ελάχιστες χρηματοδοτήσεις, εμείς μπορούμε και διοργανώνουμε αυτό το φεστιβάλ και αυτές τις εκδηλώσεις. Για να γίνουν αυτές οι εκδηλώσεις, θέλουμε να πούμε ότι η Χοροδία, επειδή δεν είχε χρηματοδοτήσεις από δημόσιους φορείς, απευθύνθηκε στους επιχειρηματίες της πόλης. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς όλους αυτούς τους επιχειρηματίες που βλέπετε πίσω μας, που άλλος με περισσότερα χρήματα και άλλος με λιγότερα χρήματα ενίσχυσαν την οργάνωση του φεστιβάλ. Για μας ήταν μια ευχάριστη έκπληξη που φτάσαμε στον αριθμό των 107 χορηγών του φεστιβάλ από επιχειρήσεις της πόλης μας. Για μας είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας δίνει η κοινωνία για αυτό που κάνουμε και υποσχόμαστε σε αυτή την κοινωνία ότι στο μέλλον θα κάνουμε ακόμη πιο μεγάλα πράγματα, θα διοργανώσουμε ακόμη πιο ευχάριστες εκπλήξεις, γιατί πιστεύουμε ότι ο πολιτισμός πρέπει να είναι ζωντανός και να όχι μόνο να παίρνει ένας φορέας, αλλά και να δίνει στην κοινωνία. Για τη διοργάνωση αυτού του φεστιβάλ, καταρχάς η οργάνωση του φεστιβάλ γίνεται από τη Χοροδία Αρμονία. Συνδιοργανωτές αυτού του φεστιβάλ είναι η Περιφέρεια Επίρου με την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, όπως εκφράζεται, ο Δήμος Πρέβεζας και έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. Επίσης, στη διοργάνωση του φεστιβάλ μας συνεργάζεται το Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας, ο Σύλλογος Φορτωτών Λιμένος Πρέβεζας, πόσο και θα σας φέρετε παράξενο, είναι μια ευχάριστη έκπληξη για μας. Συγγνώμη. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, η Ιερά Μητρόπολης και η Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία, παράδειγμα Πρέβεζας, όπου με τις φωτογραφίες της θα μας δημιουργήσει τα αρχεία που απαιτούνται για να υπάρξει το αρχείο του φεστιβάλ. Έχω πει πολλές φορές ότι η καρδιά αυτού του φεστιβάλ, το μυστικό αυτού του φεστιβάλ, είναι οι εθελοντές. Υπάρχουν περίπου 80 με 100 άτομα, το εθελοντές, οι οποίοι βοηθούν κάθε μέρα στην οργάνωση και στην διοργάνωση του φεστιβάλ. Φυσικά τα πιο πολλά παιδιά είναι αυτά παιδιά της παιδικής και της νεανικής χοροδίας. Αλλά είναι και πολλά παλιά παιδιά που ήταν στην παιδική και στην νεανική αργότερα και είναι φοιτητές, αλλά και φίλοι τους. Έτσι βλέπουμε ότι υπάρχει μια αποδοχή από την κοινωνία και ειδικά από την νεανική κοινωνία, που είναι για μας ένας μεγάλος στόχος και οι οποίοι γίνονται αρρωγοί αυτού που κάνουμε και μας δίνει πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη δύναμη για να συνεχίσουμε στη διοργάνωση αυτού του φεστιβάλ. Ολοκληρώνοντας τη δική μου εισήγηση, τη δική μου παρουσίαση, θα ήθελα να σας παρουσιάσω και τα μέλη του Συμβουλίου, τα παρόντα και αυτούς που απουσιάζουν. Είναι ο Κοσμάς ο Κορονέος που είναι υπεύθυνος του φεστιβάλ και η καρδιά του φεστιβάλ. Είναι η Χριστίνα Ικίτσου, η οποία είναι η γραμματέας, η οποία και αυτή τραβάει μαζί με τη Βάσο της Ταμεία, όπως καταλαβαίνετε, τα χρήματα που θα πρέπει να εισπράξουμε και θα πρέπει να πληρώσουμε. Ο Σωτήρης ο Ντίτσος είναι ο Νίκος ο Κίκερης και ο Μινάς ο Σωρόκας. Εμείς είμαστε αυτοί που συντονίζουμε όλες αυτές τις προσπάθειες. Όλα αυτά τα μέλη της χοροδίας και όλους αυτούς τους αυτά τα άτομα, τους αρρωγούς μας για να διοργανώσουμε αυτό το φεστιβάλ.
Ευχαριστούμε από βάθη καρδιάς όλους αυτούς οι οποίους μας βοήθησαν, μας έδωσαν στις κρίσιμες αυτές τις στιγμές μια χείρα βοηθείας. Δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ και υποσχόμαστε ότι στο μέλλον θα διοργανώσουμε ακόμη πιο καλύτερα, κάτω από καλύτερες συνθήκες, φεστιβάλ τα οποία ευελπιστούμε κάποια στιγμή να ενδιαφερθεί και το αθηνοκεντρικό κράτος και να ρίξει μια ματιά και σε αυτή τη γωνιά της Ελλάδας όπου γίνεται κάτι ξεχωριστό σε σχέση με τις άλλες γωνίες. Να κάνω μια αναφορά όσον αφορά το οικονομικό σκέλος. Στις κρίσιμες στιγμές που ζούμε και στην οικονομική κατάσταση που ζούμε, το Χορδιακό Φεστιβάλ υπολογίζουμε ότι θα φέρει γύρω στα 700.000 ευρώ για 4 μέρες στην Πρέβεζα. Είναι ένα μεγάλο ποσό, το οποίο θα μοιραστεί στις επιχειρήσεις, γιατί όλες οι χοροδίες που έρχονται εδώ, υπολογίζουμε 800-900 άτομα θα έρθουν, θα μείνουν στις επιχειρήσεις, θα φάνε στις επιχειρήσεις, θα αγοράσουν από τις επιχειρήσεις και πιστεύουμε να φύγουν με τις καλύτερες εντυπώσεις για να ξαναστείλουν πίσω στην Πρέβεζα, στις επιχειρήσεις της Πρέβεζας, κάποιους τουρίστες. Και να λένε ότι για μας η μεγαλύτερη επιβράβευση αυτού του φεστιβάλ είναι όταν βρίσκουμε άλλες χοροδίες που λένε ήρθαμε πριν 10 χρόνια στην Πρέβεζα και ακόμη έχουμε τις ωραίες αναμνήσεις, τι ωραία περάσαμε εκεί. Αυτό για μας είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση. Το κάνουμε χωρίς καμιά ιδιοτέλεια, ούτε προσωπική ούτε σαν φορέας. Το κάνουμε μόνο και μόνο από την αγάπη για αυτόν τον τόπο και από το πιστεύω μας που είναι ότι στην κοινωνία δεν πρέπει να παίρνεις αλλά πρέπει και να δίνεις. Δίνω το λόγο στον Κοσμά τον Κορονέο που θέλει να προσθέσει κάτι όσον αφορά το φεστιβάλ, που είναι ο υπεύθυνος του φεστιβάλ, και στη Χριστίνα Δικίτσου, η οποία είναι στο μέλλον, στη σειρά για το που είναι γραμματέας. Εγώ να πω ότι ξέχασα ο πρόεδρος να αναφερθούμε και στη Λέσχη Ελλήνων Καταδρομέων, η οποία και αυτή συμμετέχει στη δράση. Να πούμε ότι η Διεθνής Κρατική Επιτροπή που θα έρθει για το φεστιβάλ μας και η οποία είναι μία από τους καλύτερους επιστήμονες που υπάρχουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Την Ελλάδα θα είναι ο Αντώνης Κοντογεωργίου, ο μαέστρος, ο οποίος ήταν για πολλά χρόνια η επιλογή του Μάνου Χατζηδάκη για την χοροδία του τρίτου προγράμματος, ο οποίος πριν 2 χρόνια συνταξιοποιήθηκε από την ΕΡΤ και είναι ιδιαίτερη τιμή που έρχεται στην πόλη μας και θα είναι εδώ για το Διεθνές Χοροδιακό Φεστιβάλ Λα Πρέβεζας, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια τρομερά μεγάλη μουσική καριέρα τόσο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι βραβευμένος με το μουσείο, με το βραβείο Μαρία Κάλλας. Έχει τέλος πάντων μια πολύ μεγάλη. Ήταν ο γενικός καλλιτεχνικός διευθυντής της Ολυμπιάδας. Έχει ένα πολύ μεγάλο βιογραφικό. Επίσης θα έρθει από την Ιρλανδία ένας φίλος της Ελλάδας και της χοροδίας μας, ο Τζον Φιτσπάτρικ, ο οποίος είναι και αυτός. Και αυτός έχει πάρα πολλά βραβεία στον εγκυητικό του. Επίσης να σας πω ότι ήταν ο άνθρωπος το 2010 ή το 2011 νομίζω ήταν ο άνθρωπος του πολιτισμού για την Ιρλανδία. Έτσι ήταν καλλιτεχνικός διευθυντής του Cork, στο φεστιβάλ του Cork. Επίσης από την Ιταλία θα έρθει ο Λορέντζο Ντονάτι, ένας νέος μουσικός ο οποίος είναι πολλά υποσχόμενος και ο οποίος και αυτός είναι καλλιτεχνικός διευθυντής σε ένα μεγάλο φεστιβάλ στο Αρέτσο. Και από τη Σλοβενία ο Άμπρος Τσόπι, ένας καθηγητής πανεπιστημίου και αυτός νέος μουσικός. Με μεγάλη εμπειρία στα χοροδιακά πετραγμένα και όταν περίμενα να σας πω ότι ο άνθρωπος αυτός έχει ήδη έρθει 2 φορές με χοροδίες του στο φεστιβάλ και έχει βραβευτεί και νομίζω ότι αυτή ίσως είναι και η καλύτερη έτσι ανταμοιβή. Θέλω να τονίσω ότι φέτος το χοροδιακό φεστιβάλ έχει ένα υψηλό επίπεδο από πλευράς των συμμετοχουσών χοροδιών το οποίο μπορείτε να το διαπιστώσετε καθ' όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ. Είναι ιδιαίτερα υψηλό το επίπεδο. Από τα βιογραφικά έτσι που διαβάζουμε και από τα ηχητικά ντοκιμέντα που έχουν στείλει οι χοροδίες και νομίζω ότι και αυτό καταγράφεται στα θετικά. Επίσης, όπως σας είπε και ο Πρόεδρος, θα γίνει στην Πρέβεζα μια άτυπη συνάντηση, μπορεί να είναι όχι άτυπη, είναι μια συνάντηση που έχει ανακοινωθεί. Θα βρίσκεται στην πόλη μας όλες αυτές τις μέρες ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Φεστιβάλ του Υπουργείου Πολιτισμού. Νομίζουμε ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να συζητήσουμε κάποια πράγματα. Ήδη προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα δίκτυο των χοροδιακών φεστιβάλ, των μεγάλων χοροδιακών φεστιβάλ της Ελλάδας. Δεν σας κρύβω ότι ο κύριος λόγος είναι η χρηματοδότηση, ότι πρέπει να βρεθούν τρόποι αυτά τα φεστιβάλ να χρηματοδοτούνται. Βέβαια είναι δύσκολη περίοδος για την Ελλάδα, έτσι
Δεν ξέρουμε. Δυστυχώς πέσαμε σε μία περίοδο έτσι λίγο περίεργη. Παρ' όλα αυτά θέλω να σας πω ότι ήδη έχει έρθει η πρώτη χοροδία από χθες. Είναι από τη Δανία. Η χοροδία της αγοριών της Βασιλικής Ακαδημίας, η οποία είχε έρθει και έχει καταλήξει στην πόλη μας. Σήμερα θα έρθουν από το πρόγραμμα αυτό του Erasmus Plus οι φίλοι μας από την Τουρκία, την Πολωνία και την Ιταλία και από αύριο θα ξεκινήσει κανονικά η ροή των χοροδιών. Δόξα τω Θεώ μέχρι στιγμής δεν έχουμε ακυρώσεις, που σημαίνει ότι οι άνθρωποι έρχονται κανονικά. Αυτό ξέρετε είναι πολύ σημαντικό γιατί όπως σας είπε και ο πρόεδρος, όλα είναι μια λυσίδα, ξενοδοχεία, εστιατόρια, έχουν γίνει κρατήσεις, έχουν δοθεί προκαταβολές. Βέβαια, το τι θα γίνει με τις πληρώμες είναι ένα ζήτημα, γιατί υπάρχει ένα ζήτημα και με τους επιχειρηματίες. Ευελπιστούμε ότι όλα θα πάνε καλά και δεν θα έχουμε πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, εδώ είμαστε για να λύσουμε οποιαδήποτε ζητήματα προκύψουν. Πιστεύουμε ότι θα είναι μια ευχάριστη νότα για τον κόσμο, ο οποίος αυτό τον καιρό βομβαρδίζεται από πολλά και διάφορα. Πιστεύουμε ότι θα αγκαλιάσει τις εκδηλώσεις που για μας είναι, έχουν γίνει με πάρα πάρα πολύ κόπο και με πολύ έτσι και χρηματική συνεισφορά και πιστεύω ότι καλό όλους να έρθουν. Ένα σημαντικό είναι ότι όλες οι εκδηλώσεις μας είναι με ελεύθερη είσοδο, έτσι, πράγμα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να παρακολουθήσουν και να πάρουν εμπειρίες. Αναφερθούμε μόνο στο πρόγραμμα του διαγωνισμού, το οποίο γίνεται φέτος, επειδή είναι όντως περισσότερες χοροδίες, θα γίνει και πρωί και απόγευμα, Παρασκευή και Σάββατο. Ξεκινάει την Παρασκευή το πρωί στις 9, στις 11, με 1.30. Και το απόγευμα ξεκινάει 6 και τελειώνει στις 7.30. Το ίδιο και το Σάββατο γίνεται στο πνευματικό κέντρο της Ιεράς Μητρόπολης και νομίζω ότι παρόλο εντάξει είναι πρωινές οι ώρες, λίγο δύσκολες ίσως την Παρασκευή που δουλεύουν κάποιοι, αλλά αξίζει γιατί οι χοροδίες που διαγωνίζονται είναι πραγματικά έτσι, πολύ καλό επίπεδο και εντάξει είναι άλλο να παρακολουθείς τον διαγωνισμό σε κλειστό χώρο και άλλο μια χοροδία έξω στην παραλία ή στο υποθέατρο. Αυτά από μένα. Εγώ θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω τους χορηγούς γιατί μας έδωσαν μια μεγάλη ανάσα στο χοριδιακό μας φεστιβάλ φέτος γιατί από πουθενά δεν έχουμε οικονομική ενίσχυση. Και φυσικά ως ταμείας δεν πρέπει να μιλάω τώρα στην κατάσταση που βρίσκεται η χώρα μας για οικονομικά. Ευχαριστούμε μόνο τους χορηγούς και εύχομαι να πάει πολύ καλά το φεστιβάλ και να μην έχουμε προβλήματα του είδους οικονομικά. Σωτήσουμε. Κάποια ερώτηση. Ερωτήσεις. Λίγο με τις ελληνικές συμμετοχές, αν υπάρχει κάποιο θέμα, γιατί είναι κοντά νομίζω και στο δημοψήφισμα. Ναι, με τις ελληνικές συμμετοχές η κρίνια είναι ότι υπάρχει ένας προβληματισμός γιατί θέλουν να επιστρέψουν την Κυριακή για να ψηφίσουν. Παρά τα αυτά όμως, η μέχρι τώρα ενημέρωση που είχαμε είναι ότι θα έρθω και θα φύγουν το Σάββατο το βράδυ, δηλαδή δεν θα κάτσουν μέχρι την Κυριακή, θα φύγουν το Σάββατο το βράδυ προκειμένου να επιστρέψουν εγκαίρως για να ψηφίσουν. Κάτι παρόμοιο θα γίνει και με τον κύριο Κοντογιοργή, ο οποίος και αυτός μάλλον θα τον αποδεσμεύσουμε την Κυριακή το πρωί να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη και αυτός για να συμμετέχει στην ψηφοφορία. Γενικά οι Έλληνες είναι πιο προβληματικοί, προβληματισμένοι άνθρωποι όπως όλοι μας και εμείς όλοι είμαστε προβληματισμένοι, δεν νομίζω κάποιος να μην είναι προβληματισμένος. Παρ' όλα αυτά όμως το παλεύουν και εκτιμώ ότι υπάρχει ψυχραιμία και θα γίνει το πράγμα. Θέλω να πω ότι η χοροδία που συμμετείχε από την Αθήνα είναι μια, αν όχι καλύτερη, μια από τις καλύτερες χοροδίες αυτή τη στιγμή που υπάρχουν. Και πραγματικά έρχονταν με πολλές αξιώσεις και οι άνθρωποι θέλω να σας πω ότι είχαν ετοιμάσει όλη τη χρονιά, είχαν αφήσει άλλες υποχρεώσεις προκειμένου να μαζέψουν χρήματα για να έρθουν στο φεστιβάλ της Πρέβεζας. Και τους έκατσε όλη αυτή η αναμπουμπούλα πάνω στην. Παρ' όλα αυτά όμως το προσπαθούν, ήδη την Πέμπτη έχουν παρουσιάσει στο ψυχικό της δουλειάς που θα παρουσιάσουν στην Πρέβεζα.
πιστεύω ότι θα τα καταφέρουν και θα βρίσκονται κοντά μας. Από τις χωριές του εξωτερικού δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Μέχρι προς το παρόν, σήμερα μιλήσαμε και τους Κύπριους, βέβαια οι Κύπριοι έρχονται το Σάββατο. Άλλες χωριές που έχουμε έτσι επικοινωνήσει ηλεκτρονικά δεν μας έχουν δει ότι δεν θα έρθουν. Τους έχουμε ειδοποιήσει όσον αφορά. Τους έχουμε ειδοποιήσει βέβαια να έχουμε μαζί του συνάλλαγμα. Αν και από ό,τι φαίνεται δεν θα έχουν πρόβλημα με το αυτό. Από ό,τι φαίνεται, αλλά εντάξει. Θα σου προειδοποιούμε για να μην είμαστε για πάνω ενδεχόμενο. Κάθε μέρα και okay. Δεν έχουμε κάποια ένδειξη, ούτε καν ένδειξη ότι υπάρχει κάποιο. Okay. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.